Βάλ το μέσα, βάλ το μέσα εδώ, βάλ το μέσα. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή στο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών Λάκη, η θυγατρική της εταιρείας Βίκη που τυλίχθηκε στις Φλόγες το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες το μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε ολοσχερός. Ούτε η άμεση επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής ήταν αρκετή για να αποτραπούν τα χειρότερα αφού τα έφλεκτα υλικά έγιναν στάχτη μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Σε αυτό στάθηκε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ηπείρου, αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Κούπρας, που βρέθηκε στο σημείο επικεφαλής δεκάδων πυροσβεστών που έφτασαν από τις γειτονικές περιοχές. Εκτός από τους μετόχους του εργοστασίου, στο σημείο βρέθηκαν και δεκάδες υπάλληλοι της εταιρείας που κοιτούσαν περίλυποι και αποσβολωμένοι τη φωτιά να καταστρέφει το εργοστάσιο που δίνει ψωμί στις οικογένειές τους. Επιτόπου έφτασε λίγη ώρα μετά και ο Δήμαρχος Αρτέων Χρήστος Τσιρογιάννης που ενημερώθηκε για την πορεία κατάσβεσης. Ωστόσο, για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, το φως αναμένεται να το ρίξει η προανάκριση που διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής.